Μεγάλο πρόβλημα έχει προκληθεί σε κεντρικό σημείο της οδού Υπήρου τις τελευταίες μέρες, όταν υποχώρησε τμήμα του δρόμου και χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της ΔΕΙΑΔ. Πρόκειται για έργο του 1966-67, το οποίο λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του τελευταίου χρόνου δεν άντεξε την πίεση των υδάτων και υποχώρησε, φανερώνοντας το μέγεθος του προβλήματος που απασχόλησε ιδιαίτερα τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Δράμας, η οποία μάλιστα έκανε άμεσα και την τεχνική μελέτη και αναζητά πόρους για την υλοποίηση του έργου, το οποίο θα επεκταθεί κατά μήκος όλης της οδού σχεδόν, όπως ανάμεσα στα άλλα, λέει για το πρόβλημα αυτό ο κύριος Μαρίνος Χατζικωνσταντίνου από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΔ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα από τεχνικής απόψεως. Προσπαθεί η τεχνική υπηρεσία να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα κατασκευαστέ του αγωγού πλακοσκεπούς του 1966-67. Μαθιοποιηθήκαμε την αστυνομία ότι μπροστά στην Γιούρμπα ανέξει μια τρυπούλα. Αυτή η τρυπούλα λοιπόν, όταν τα πήγαμε και την ανοίξαμε, κατέρευσε όλη η πλάκα του πλακοσκεπού σου κοιτού σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Ο πλακοσκεπής αυτός ο κοιτός κατασκευάστηκε το 1966-67. Ήταν για να παίρνει όμβρια ύδατα προφανώς. Δεν ήταν, από ό,τι βρήκαμε, το μηχανικό που επέβλεψε, ο οποίος ήταν 80 χρονών άνθρωπος, επέβλεψε αυτό το έργο. Μας είπε ότι αυτός ο πλακοσκεπής έγινε για απορροή ομβρίων υδάτων προς το χείμαρο καλυφίτου και όχι να γίνει δρόμος εκεί πάνω σε αυτό το πλακοσκεπή. Δεν είναι κατασκευή βαριά όπως είναι τις 19 Μαΐου ο πλακοσκεπής για να δέχεται οχήματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έγινε η ανάπλαση. Ο πλακοσκεπής σε άλλο σημείο είναι στο πεζοδρόμιο, σε άλλο σημείο είναι επί του οδοστρώματος. Είναι πολύ επικίνδυνος πλέον. Να καταλάβετε, το τσιμέντο είναι τόσο σαθρό και τα σίδερα που με ένα φτιάρι το χτυπούσαμε και έφευγε το σχηρόδεμα. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είχαμε και ατυχήματα. Αυτό έγινε φυσικά για τις μεγάλες ποσότητες νερού που δέχεται αυτός ο πλακοσκεπής. Πιθανόν να γέμισε, να πιέστηκε από μέσα. Το σκυρόδημα δεν άντεξε λόγω της παλαιότητάς του και τα σίδερα. Υπάρχει και έντονη καθίζηση εκεί, έτσι δεν είναι? Υπάρχει έντονη καθίζηση. Ήδη εμείς σαν τεχνική υπηρεσία προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση, αλλά το κόστος είναι μεγάλο, από οικονομικό εννοώ. Κάναμε μία μελέτη να καθαρέσουμε την πλάκα του πλακοσκεπού σοχετού, η οποίος έχει διάσταση περίπου 3 μέτρα επί 1,80 ύψος, είναι μεγάλος. Να καθαρέσουμε την πλάκα και κατευθυνόμαστε στο να τοποθετήσουμε μέσα δύο σωρές σωλήνες μεγάλες, 120 άρες, οπότε θα πιάσουμε τη διατομή περίπου του οχετού. Να τις πακτώσουμε με σκυρόδημα, αλλά σε όλο το μήκος του πλακοσκεπού οχετού. Διέρχεται και ένα ρέμα εκεί κάτω, αυτό υπάρχει παλιά. Και αυτό, και αν συνέβη και κάποια ρογμή ή οτιδήποτε άλλο στο σημείο αυτό. Στο σημείο εκείνο έχει μερικές ρογμές, γι' αυτό κλείσαμε εκείνο το σημείο. Το υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, εκεί που είναι το Coffee Berry, το Coffee Island, φαίνεται η κατάσταση καλύτερη. Όμως η κατασκευή είναι ίδια. Ό,τι συνέβη εδώ πάνω μπορεί να συμβεί αργότερα εκεί κάτω. Εμείς κάναμε τώρα μία μελέτη εκτάκτως, τη δώσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τεχνικό δελτίο, το ετοιμάζουμε τώρα, θα αποσταλεί σήμερα, αύριο. Το κοστολόγιο περίπου βγαίνει γύρω στο 1,200-1,300, 1 εκατομμύριο. Ο κύριος Πέτσας που ήταν προχθές εδώ τέθηκε το θέμα, πιστεύω να μας βοηθήσει. Πάντως από τεχνικής απόψεως εμείς ό,τι είναι δυνατόν θα το κάνουμε γρήγορα, έτσι, και να γίνει μια ασφαλή κατασκευή για τα διαρκόμενα οχήματα στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα σκάψετε και το υπόλοιπο για να διασφαλίσετε όλες τις προϋποθέσεις. 50 μέτρα δηλαδή από το ξενοδοχείο Μαριάννα μέχρι τον πλακοσκεπή οχετό του χυμάρου καλυφίτου. Όλο το κομμάτι θα ανακατασκευαστεί, όλο το κομμάτι.